Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου πραγματοποιείται η ορκομοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Μαζί μας είναι ο Διονύσης Χατζηδάκης, τέος Δήμαρχος Φαλήρου, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 17 χρόνια ως Δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, σήμερα έδωσα τη σκυτάλη στο Γιάννη το Φωστηρόπουλο. Άξιο, συνεργάτη μου, με πολλές προοπτικές και είμαι σίγουρος ότι και αυτός πολλές τετραετίες θα είναι δήμαρχος. Ο Γιάννης ο Φωστηρόπουλος ήταν αντιδήμαρχος μαζί σας. Έχει χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο που δεν ξέρετε είναι ότι όταν εγώ κατέβηκα για πρώτη φορά δήμαρχος, ο Γιάννης ο Φωστηρόπουλος ήταν ήδη δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή 8 χρόνια και μετά κατέβηκα εγώ. Του εύχομαι από καρδιάς και από τη νέα μου θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πάντοτε το βάρος θα το ρίχνω στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί όλα ξεκινάν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Σπανάκη, βουλευτή Νοτιού Τομέα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Σήμερα εδώ στο Παλαιό Φάλιρο ήρθαμε να ευχηθούμε στον νέο δήμαρχο της πόλεως του Παλαιού Φαλήρου, τον Γιάννη τον Φωστηρόπουλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε συνεργαστεί και είναι ένας ικανότατος άνθρωπος, αλλά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήρθαμε εδώ λοιπόν προκειμένου να μιλήσουμε για το μέλλον των περιοχών μας. Σήμερα μέρα ορκομοσίας ήταν μέρα ευχών. Είχαμε αυτές τις μέρες τη δυνατότητα να επισκεφτούμε και άλλους δήμους, χθες στη Νέα Σμύρνη, σε λίγο στον Άλυμο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον τελευταίο νόμο έφερε σοβαρές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου οι δήμοι να μπορούν να διοικηθούν, αυτό που λέμε με απλά λόγια κυβερνησιμότητα των δήμων, διότι ο προηγούμενος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ έφερνε πολλές δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία. Δίνουμε μεγάλη βάση στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι οι δήμοι είναι στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στο κανάλι σας. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όταν συζήτησα με τα ονόματα, ήξερα ότι μπορεί να αδικήσω κάποιους, θα μου επιτρέψει μια ειδική αναφορά. Με έναν άνθρωπο ο οποίος και δημοτικό σύμβουλος έκανε στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, τουλάχιστον εξελέγει, αλλά ξέρει και πολύ καλά για την ιστορία αυτού του τόπου. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Ζάχο Χατζηφωτίου που βρίσκεται ανάμεσα στο κοινό. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι μαζί μας, βουλευτή Νοτιού Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα. Καλημέρα. Περιμένουμε πολλά τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, τον νέο Δήμαρχο Φαλήρου, και γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά λόγω του προηγούμενου Δημάρχου, του αγαπημένου μας Διονύση Χατζηδάκη, αλλά και γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει με την πορεία του την 25ετή πλέον ότι ξέρει να λύνει το κάθε πρόβλημα της πόλης. Οπότε θα είμαστε δίπλα του για να λύσουμε όσα περισσότερα μπορούμε και να κάνουμε όμορφα πράγματα για την όμορφη πόλη του Παλαιού Φαλήρου. Και μια ευχή για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι η ενότητα που βγήκε από την ομιλία του νέου Δημάρχου είναι το βασικό που πρέπει να διέπει το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλοί άξιοι άνθρωποι μέσα αυτή την ομάδα και νομίζω ότι με σκληρή δουλειά και αγάπη για την πόλη τους όλα θα γίνουν καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε τι του λέω, να μην με χαϊδεύουν οι υπάλληλοι. Να μην με χαϊδεύουν, γιατί όσο περισσότερο πιέζουν και το λέω και στους συλλόγους που βρίσκεστε εδώ, το σύνολο των συλλόγων. Είμαστε εδώ λοιπόν να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά και εσείς να κατευθύνετε τις δράσεις τις οποίες πιστεύετε ότι δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Μας είστε πολύτιμοι και χρήσιμοι. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Κοντά μας έχουμε τον Μιχάλη Κουμεντάκο, νέο εκλεγή δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Καλημέρα. Καλημέρα. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει μια νέα θητεία, πρώτη θητεία για εσάς. Μια ευχή. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και νομίζω ότι θα καταφέρουμε με μπροστάρι τον δήμαρχό μας, τον Γιάννη Φωστηρόπουλο, να συνεχίσουμε το πολύ καλό έργο του Διονύσου Χατζηδάκη. Είναι διαφορετικές πλέον οι ισορροπίες στα δημοτικά συμβούλια, μετά το κλεισθένι, τροποποιημένο βέβαια. Πώς το βλέπετε? Όντως, ισχύει, αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για όλους τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν από τα πρώτα νομοσχέδια που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δώσει δυνατότητα στους δημάρχους, στους καινούριους, να μπορέσουν να κυβερνήσουν μέσα στο Δήμο τους. Εμείς στο Παλαιό Φαλήρο είμαστε, νομίζω, τυχεροί. Υπάρχει πλειοψηφία και υπάρχει και ομόνοια και σύμπνοια και νομίζω θα συνεχίσουμε σε πολύ καλό κλίμα το έργο του Διονύση του Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Λοιπόν, το έχουμε. Ορκίζομαι για εσάς, Καλωνίστε. Ο Γιάννης Φωστηρόπουλος είναι μαζί μας, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Ο πρώτος στην τάξη πολίτης. Καλημέρα, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλημέρα, καλώς ήλθατε στο Παλαιό Φάλιρο. Είναι μεγάλη χαρά μας να έχουμε το NSTV στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου και ειδικά αυτή την ημέρα, την ημέρα της ορκομοσίας, όπου ουσιαστικά οι 41 εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι επαναβεβαιώνουν στους πολίτες του Παλαιού Φαλήρου ότι την επόμενη τετραετία θα βρίσκονται στο πλευρό τους, προσπαθώντας να πετύχουν ό,τι καλύτερο για την καθημερινότητά τους. Στην τελετή της ορκομασίας σήμερα ήταν όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι Παλαιού Φαλήρου από την αντιπολίτευση και μετά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει έργο. Σας φέρνουν λοιπόν ένα έργο που το κάνουν πιο εύκολο από μια πλευρά. Σας δίνουν κάτι έτοιμο. Αλλά απ' την άλλη το κάνουν δύσκολο γιατί πρέπει να ανταποκριθείτε σε αυτό. Κοιτάξτε, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω υπηρετήσει με τους τρεις τελευταίους δημάρχους. Άλλωστε, τα μισά χρόνια της ζωής μου ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαι εκλεγμένος, οι πολίτες με έχουν τιμήσει. Είναι για μένα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση το σπίτι μου, ένα γνωστό αντικείμενο. Από εκεί πέρα, γι' αυτό στην αναφορά μου σήμερα φρόντισα να αναφερθώ στους τρεις δημάρχους της μεταπολίτευσης. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ιστορία σχεδόν 50 ετών, μισού αιώνα έργων. Έκανα μια αναφορά πώς ξεκίνησε το Παλαιό Φάλιρο, πώς έφτασε λοιπόν να είναι αυτή η σύγχρονη πόλη που θέλουμε να είναι αξιοζήλευτη, να είναι μια πόλη πρότυπο τόσο για την Ελλάδα όσο για την Ευρώπη και γιατί όχι για τον κόσμο. Είμαστε σε μια γεωγραφικά πολύ καλή περιοχή, άρα από εκεί πέρα εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε όχι μόνο ο Δήμαρχος και το Δημοτικό του Συμβούλιο, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες να κρατήσουμε αυτή την πόλη ψηλά και να την παραδώσουμε στην επόμενη γενιά ακόμα πιο όμορφη από ό,τι είναι. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να προσκαλέσω όχι μόνο τους Φαλιριώτες αλλά και τους πολίτες των Όμορων Δήμων τις επόμενες ημέρες, δηλαδή από την 1η μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, στην παραλία του Μπάτη, όπου εκεί για 17 μέρες θα έχουμε εντελώς δωρεάν, δηλαδή με ελεύθερη πρόσβαση, τα φαλιρικά μας, εκδηλώσεις μουσική, χορού, θεάματος, προκειμένου οι πολίτες να ξεκουραστούν, προκειμένου οι πολίτες να απολαύσουν ελεύθερα τη διασκέδασή τους και παράλληλα όσοι από αυτούς μπορούν, θέλουμε να θυμίσουμε το κοινωνικό μήνυμα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, μπορούν να φέρουν λοιπόν κάτι, ένα πακέτο μακαρόνι, μπορεί να φέρουν τρόφιμα, μπορεί να φέρουν σχολικά είδη για να ανακουφίσουμε ανθρώπους που ζουν ανάμεσά μας και οι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει δυσκολία. Η δυσκολία υπάρχει, είναι ανάμεσά μας. Προκαλώ και προσκαλώ και αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν στο Δήμο, να μιλήσουμε με τις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί ακουμπώντας ο ένας στο πλευρό του άλλου μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα, γρήγορη ανακούφιση και επάνωδο στην κανονικότητα. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν που σήμερα τιμήσα την ορκομοσία του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Τόσο εγώ όσο και οι 41 ορκιστέντες δημοτικοί σύμβουλοι θέλουμε όλο το επόμενο διάστημα το κανάλι σας να βρίσκεται εδώ και να μεταφέρει όλα αυτά τα οποία είναι χρήσιμα για τους πολίτες και παράλληλα όμως να στυλιτεύει αν εμείς ξεφύγουμε από αυτά τα οποία μας έχουν ορίσει να κάνουμε οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Από την τελετή ορκομοσία στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.